δώσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, μία παρατήρηση για την προηγούμενη συζήτηση. Υπάρχει κάποιος εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ να μου εξηγήσει γιατί το πρωί χάθηκαν 2 ώρες. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι θέλετε? Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Εσείς θα θέτετε τα θέματα. Εσείς θέλετε να δεσμεύσετε την επόμενη Βουλή. Τι εννοείτε δηλαδή? Από χτες, ακούμε τα είπα ξύπα του κύριου Κατρούγκαλου και πώς δεσμεύεται η Βουλή και πώς δεν δεσμεύεται. Και ρωτάω, γιατί έγινε αυτή η ζήτηση? Δηλαδή, θα έχει ψηφίσει ο λαός, θα έχει πάει στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί εκεί, εδώ, θα είναι σπίτι τους και θέλετε να κυβερνάτε από το σπίτι σας. Μα δεν... Λοιπόν... Παρακαλώ... Δεν μπορείτε με την πλειοψηφία τη σημερινή συζήτηση να αποφασίσετε για την αυριανή Βουλή, γιατί θα έχει ψηφίσει ο λαός. Παρακαλώ. Γιατί λοιπόν τώρα, αφού τίποτα, εδώ στα έδρανα τα υπουργικά δεν θα είναι κανείς. Τι μου λέτε τώρα? Λοιπόν, εσείς λέτε τι θέλετε τώρα, να κυβερνάτε την Ελλάδα και από το σπίτι σας? Λοιπόν, από εδώ και πέρα, κοιτάξτε. Θέλετε κάθεστε. Θέλετε σηκώνετε. Θέλετε ξαπλώνετε τα νάσκελα κάτω. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ρόλο θα παίξει ο λαός, ο οποίος θα ψηφίσει και θα αποφασίσει. Όλα τα υπόλοιπα τι είναι? Τι έχετε δηλαδή? Ολοκληρωτισμό στο DNA σας προφανώς. Εσείς θέλετε σώνει και καλά με το ζόρι, όπως κάνατε και στις πιο μαύρες εμφυλιοπολεμικές εποχές, να επιβάλλετε το δικό σας. Να έχετε χάσει και πάλι να επιβάλλετε το δικό σας. Λοιπόν, και εξάλλου να σας πω κάτι. Μετά τον άθλιο... Αφήστε, δεν έχετε αποκηρύξει τίποτα από αυτά που ξέρετε. Λοιπόν, μετά τον άθλιο και αντικοιναβουλευτικό και αντισυνταγματικό τρόπο με τον οποίο έχετε εξασφαλίσει εδώ την πλειοψηφία σας, με βουλευτές, δηλωσίες κυριολεκτικά, οι οποίοι έκαναν δήλωση νομιμοφροσύνης εκ των προτέρων και μετά επήγαν και ψήφισαν. Αφού πρώτα ψήφισαν για τη Μακεδονία, μετά βέβαια, γιατί το πρόβλημα του δηλωσία... Κυρία Παπακώστα, κάντε μου τη χάρη. Το πρόβλημα του δηλασία είναι η πρώτη δήλωση. Μετά υπογράφει ό,τι του φέρουνε. Και έτσι, κάντε μου τη χάρη, για εγώ μιλάω τώρα. Παρακαλώ, μη διακόπτετε. Κάντε μου τη χάρη. Δηλωσίες, παρακαλώ. Διότι έκαναν δήλωση πανομοιότυπη όπως σε άλλες εποχές. Και μάλιστα είναι βουλευτές. Λοιπόν, τελείωσε. Έκαναν δήλωση ότι θα ψηφίζουν και θα δίνουν την ψήφα τους. Τελείωσε. Τι να συζητάμε τώρα? Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Από εδώ και πέρα μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε. Το κάνατε αυτό. Τώρα... Ολοκληρώστε. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Άντε τώρα μην αρχίσουμε. Λοιπόν, κάματε δήλωση να ψηφίσετε ό,τι σας φέρνει εδώ ο Τσίπρας. Αυτό τι είναι? Δήλωση. Έληξε. Λοιπόν... Κύριε Βάγκη, άλλωστε, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου η συνταγματική αναθεώρηση. Διότι η συνταγματική αναθεώρηση που προτείνεται εδώ είναι ανάλογη με τη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε στα Σκόπια και την οποία ψηφίσατε εσείς. Η οποία είναι μη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν έγινε καμία συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια. Παριστάνετε εσείς και ο Ζάεφ ότι έγινε. Και για πέστε μου, σας παρακαλώ, στη διάρκεια του 2018, καμία δεν έγινε. Δεν έγινε καμία. Το Μακεδονία έμεινε μέσα, μία φορά τουλάχιστον. Η διακήρυξη της Άσνομ, το πιο αλυτρωτικό κείμενο, έμεινε μέσα. Έτσι, καμία δεν έκαναν καμία. Έτσι γουστάρετε απλώς, γιατί θέλατε να δώσετε τη Μακεδονία. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν, και μαζί σας και οι δηλωσίες την έδωσαν. Λοιπόν, η συνταγματική λοιπόν αναθεώρηση αυτή δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή. Στη διάρκεια του 18 με τι ασχοληθήκατε, μπορείτε να μου πείτε? Ρίξα μια ματιά στα πεπραγμένα σας. Ασχοληθήκατε μόνο με την παράδοση Μακεδονίας. Στη χώρα δεν συνέβαινε τίποτε. Ακόμη και όταν στο μάτι έχασαν τη ζωή τους 100 συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, ο Τσίπρας ήταν στο Μόσταρ αγκαλιά με το Ζάεφ. Δεν γύρισε. Γύρισε αργά το βράδυ να δώσει μια παράσταση. Με τίποτε δεν ασχοληθήκαν. Αυτό ήταν ο καημένος σας. Να κάνετε το Ζάεφ πρωτοξάδελφο του Μεγαλέξανδρου, του Κύριλου και του Μεθόδιου. Θέλετε. Λοιπόν, προφανώς θα έχετε κάποιους πολύ σοβαρούς λόγους για να το κάνετε αυτό. Γιατί
για πέστε μου τώρα να μας εξηγήσει κάποιος, γιατί εκεί ο κύριος Τσίπρας που καθόταν ήσυχος με τη συμμαχία του με τον κύριο Καμένο και τον άφηνε εκεί πέρα να παίζει με τα στρατιωτάκια του και είχε την ψήφο του, ξαφνικά αποφάσισε να χαλάσει τη συμμαχία του. Γιατί δεν το κατάλαβα. Ο κύριος Θεοδωράκης πάλι, ο οποίος έκανε τον σούπερ μεταρρυθμιστή, ήρθε εδώ πέρα και είπε ότι θα μας αναδομήσει, θα μας κάνει άλλους καλύτερους ανθρώπους, καλύτερη πολιτική ζωή. Και ξαφνικά αυτό το όραμά του το εγκατέλειψε. Γιατί, για το ΖΑΕΦ. Δηλαδή έτσι απλά, για το ΖΑΕΦ, διαλύουμε τα κόμματα, διαλύουμε τις συμμαχίες μας. Τι είναι αυτό? Αυτό λοιπόν μας βάζει σε σκέψεις. Και βάζει όλους Έλληνες σε σκέψεις και έξω να βγείτε, όλοι οι Έλληνες λένε ότι κάνετε συναλλαγή όσοι ψηφίσατε μέσα εδώ. Δεν υπάρχει Έλληνας που να πιστεύει κάτι άλλο. Πέστε μου λοιπόν τώρα με τι ασχοληθήκατε το 2018 εκτός από το ΖΑΕΦ. Με τίποτα. Δεν υπήρχε πρόβλημα με τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια το 2018. Τίποτα δεν κάματε. ΖΑΕΦ και ξερό ψωμί. Λες και δεν είχαμε άλλο πρόβλημα. Τα θυμηθήκατε όλα αυτά μετά την ψήφιση συμφωνίας. Μόλις ψηφίσατε, άρχισε ο κ. Δραγασάκης, ο ένας ο άλλος, να λέει παιδιά τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, με τις τράπεζες. Αυτά, ενώ το 18 οι τράπεζες έχασαν το 50% της χρηματιστηριακής τους αξίας, δεν το λέγατε. Τι κάνατε, κρύψατε το πρόβλημα των τραπεζών κάτω από τις πρέσπες. Και τώρα εμφανίσατε το πρόβλημα των τραπεζών για να ξεχαστεί η συμφωνία των πρεσπών. Διότι αν το 2018 έβγαινε ένας από εσάς και έλεγε «Παιδιά, οι τράπεζες έχουν πρόβλημα, πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν, έχουν χάσει κτλ.», θα γίνονται όλος ο κόσμος και σας έλεγε «Ε τότε τι ασχολείσαι με τον ΖΑΕΦ, Χριστιανέ μου, και πας και έρχεσαι, ενώ εδώ καταραίει το άπαν σύμπαν και οι τράπεζες, και εσύ τρέχεις τον ΖΑΕΦ, τον Ήμιτς, τον Σόρος και όλη την παρέα του». Αυτό θα λέγανε. Κρύβατε λοιπόν τις τράπεζες. Τώρα λοιπόν, αφού πληρώσατε το γραμμάτιο Μακεδονία, εμφανίζεται το πρόβλημα με τις τράπεζες. Και τώρα που φούντωσε το πρόβλημα των τραπεζών και άρχισαν όλοι να λένε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πού είναι, πώς συνομιλεί, πάρτε να δείτε τις ημερομηνίες με το 18, δεν ασχολήθηκε κανείς σας καθόλου με τις τράπεζες. Κανένας, ούτε υπουργός, ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν, άντε πάλι να πάρουμε, να κλέψουμε το ενδιαφέρον του ελληνικού λαού με τη συνταγματική αναθεώρηση και αν αυτό δεσμεύει και αν αυτό δεν δεσμεύει. Ενώ το πρόβλημα των τραπεζών υπάρχει. Τώρα που μιλάμε, το πρωί που λέγατε όλα αυτά τα οποία λέγατε εδώ, αυτό το πρόβλημα σοβούσε και υπάρχει. Και αυτό θα εμφανιστεί. Αλλά στο μεταξύ εσείς πιθανόν να μας εμφανίσετε ένα άλλο θέμα. Το θέμα για παράδειγμα της Θράκης. Διότι εδώ βλέπουμε ότι είναι σαφές, έχετε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ ένα λεπτό, έχετε τον προσανατολισμό να δώσετε το ζήτημα της εκλογής του Μουφτή. Λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι διμερές θέμα με τη Χάλκη. Εγώ θέλω να δώσω το δικαίωμα στους μουσουλμάνους, τη μειονότητα, να εκλέγει το Μουφτή. Έλα όμως που το θέλω του συμπίπτει με το θέλω του Ερντογάν. Και πώς γίνεται αυτό το θέλω του Τσίπρα να συμπίπτει μόνο με τον ΖΑΕΦ, με τον Ερντογάν, με όποιον άλλον εκτός από το θέλω του ελληνικού λαού? Τώρα λοιπόν θα δημιουργήσετε πρόβλημα στη Θράκη. Γιατί τους το είχατε υποσχεθεί. Τους το είχατε υποσχεθεί. Πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφόρησε φυλάδιο στα τουρκικά, το οποίο μοιράσατε στη μειονότητα και υποσχεθήκατε εκλογή του Μουφτή. Στα τουρκικά αυτοί είσαστε. Λοιπόν, αν τώρα λοιπόν θέλετε να ξεπληρώσετε και αυτό το γραμμάτιο, το θέλει και ο Ερντογάν, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, να το κάνετε και αυτό. Και επειδή μας λέτε, μας έχετε ζαλίσει και το κεφάλι, ένα από τον κύριο Πρόεδρε, με την Ισπανία και το Σάντσεθ, έχω κακά νέα, γιατί ο Σάντσεθ συμμάχησε κι αυτός με τους εθνικιστές, με τους αυτονομιστές Καταλανούς, και τώρα οι Καταλανοί τον πιέζουν για αυτοδιάθεση και σήμερα δεν θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Και ο φίλος σας ο Σάντσεθ, που τόσο πολύ τον έχετε περιπολούμε τη κερδί υποψηφία, θα πέσει. Άντε, καλό μελέτα έχετε και για σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Παπακώστα, επιπροσωπικού. Ένα λεπτό επιπροσωπικού. Ναι, ναι. Ησυχία, ησυχία. Γίνεται εδώ. Ναι. Είναι εντάξει εδώ νομίζω. Εντάξει, εντάξει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να κάνω χρήση ούτε του ενός λεπτού που ο κανονισμός μου δίνει όταν πρόκειται για ζητήματα περί κανονισμού, κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού από τον κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω το εξής. Προφανώς κάποιοι συνάδελφοι, όπως προλαλήσασα συνάδελφος, δεν έχουν κατανοήσει σε τι περιβάλλον ζούμε. Προφανώς με την τελευταία αποστροφή στο τελείωμα της τοποθέτησής της, η οποία ήταν άσχετη, ο κανονισμός ορίζει ότι ο βουλευτής πρέπει να μιλά, κύριε Πρόεδρε, ήταν άσχετη με το αντικείμενο το οποίο κουβεντιάζουμε, παρότι ήταν παντελώς άσχετη. Θέλω να πω ότι εγώ δεν μιλώ στη Βουλή με τρόπο που συνάδει τσακώνομαι για την πουγάδα, μιλώ θεσμικά. Όσοι θέλουν να το κάνουν, παρακαλώ να το κάνουν έξω από αυτή την αίθουσα και όχι πάντως εδώ και παρουσία μου. Τώρα, έχω να επισημάνω προς τον όλοι είμαστε εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό και ουδείς, αν δεν αντιλαμβάνετε πού ευρίσκεται, ουδείς νομοποιείται να στρέφεται κατά αιρετών αντιπροσώπων του λαού με τον τρόπο που κάποιοι σκέφτονται να στρέφονται το τελευταίο διάστημα και τους χαρακτηρίζει. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής. Ακούστε. Η τελευταία αποστροφή του λόγου της προλαλήσας σας συναδέλφου κινδυνεύει να μας δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο. Πολλές από τις παρατηρήσεις τις οποίες έκανε κινδυνεύουν επειδή οτιδήποτε λέγεται σε αυτή τη Βουλή έχει και νομική, έχει χαρακτήρα νομικής δέσμευσης, ιδίως για τα εξωτερικά ζητήματα. Άρα λοιπόν κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τι ρόλο παίζουμε εδώ οι βουλευτές και νομίζουν ότι πρέπει από το στόμα μας να εκπορεύεται οτιδήποτε χαϊδεύει αυτιά. Τέλος, λυπάμαι νομίζω πολύ. Ότι... Διότι το προσωπικό, το προσωπικό λοιπόν. Το προσωπικό. Η προλαλήσασα συνάδελφος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Η προλαλήσασα... Παρακαλώ, κυρία Βούλτευση. Η προλαλήσασα... Η προλαλήσασα όχι συνάδελφος. Παρακαλώ, κυρία Βούλτευση. Η προλαλήσασα συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Η προλαλήσασα συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε, έκανε το ολίσθημα να αποκαλέσει δηλωσίες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ούσα κόρη αείμνηστου αντιστασιακού, ο οποίος πολέμησε, διαφωνώ για εκείνα τα οποία πολέμησε, απέναντι σε εκείνους οι οποίοι επέβαλαν δηλώσεις μετανοίας και ήρθε να το απευθύνει ως ύβρι κόρη αντιστασιακού κορυφαίου σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Γιατί, κύριε Πρόεδρε? Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουν κατά συνείδηση νομοσχέδια, όχι εν λευκό, και αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, αλλά νομοσχέδια με τα οποία συγκλίνουμε υποφελία του ελληνικού λαού. Να σταματήσει αυτή η σπέκουλα, να σταματήσει αυτή η στοχοποίηση και παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, το Προεδρείο σας να τα λαμβάνει αυτά υπόψη ώστε να προστατεύσει το θεσμό του βουλευτή από κακοήθειες, από δημαγωγίες και από συναδέλφους οι οποίοι δεν κατανοούν τη θέση τους εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Στογιαννίδης